Είναι δηλώσεις του ο βουλευτής Ετωλακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σαλμάς, υποστήριζε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής επιμένει στη θέση του για την ίδρυση του κέντρου κράτησης παράνομων αλλοδαπών στη θέση Στάνο που βρίσκεται κοντά στην Αμφιλοχία. Επικαλείται την απάντηση του Υπουργού στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή σχετικά με τη μετατροπή του στρατοπέδου Ψαρογιάννη στη Στάνο Ετωλακαρνανίας σε χώρο υποδοχής μεταναστών. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Απόστολου Κατσιφάρα, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Θανάσης Πετρόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα παρακολούθησης του ΕΣΠΑ. Ο ορισμός του κ. Πετρόπουλου ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη στην ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου για το ΕΣΠΑ το απόγευμα της Δευτέρας. Ο Θανάσης Πετρόπουλος εκλέγεται στην Αχαΐα, είναι γεωπόνος και έχει διατελέσει αντινομάρχης ανάπτυξης και αναπληρωτής νομάρχης στην πρώην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Αχαΐας. Το ΣΧΟΑΠ Αντιρρίου ήταν το θέμα σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίου, Τάσος Αποστολόπουλος, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Γιάννης Μπουλές, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Απόρρια της συνάντησης ήταν η αποσαφήνιση παραμέτρων του σχεδίου και ο εντοπισμός των συμπληρωματικών στοιχείων που χρειάζονται, ώστε το ΣΧΟΑΠ να εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και να εναρμονιστεί με το ρυθμιστικό σχέδιο, ενώ επίσης έγινε συζήτηση για τους εργοταξιακούς χώρους. Πρωτόγνωρες προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και το Βιετνάμ, τη χώρα των 85 εκατομμυρίων κατοίκων, δρομολογούνται μετά την απόλυτα επιτυχημένη ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψης της διπλωματικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον πρέσβη του Βιετνάμ στις 17 και 18 Ιουνίου στο Μεσολόγγι. Σύμφωνα με το mesologinews.gr, η συνεργασία αυτή θα αναπτυχθεί σε δύο πεδία. Στο πεδίο του πολιτισμού και σε εκείνο των εμπορικών ανταλλαγών, κυρίως σε ό,τι αφορά στα αγροτικά προϊόντα της περιοχής μας, με ιδιαίτερη βαρύτητα στο λάδι και την ελιά. Το έργο το Υπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδος διοργανώνει επίκαιρη μερίδα με θέμα ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας, προοπτικές απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης. Κεντρικός ομιλητής της ημερίδας θα είναι ο Σάββος Ρομπόλης, καθηγητής του Παντίου Πανεπιστημίου και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΕ. Η ημερίδα πραγματοποιείται στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας και Δωρίδος που βρίσκεται στην οδό από Κάφκου στην Ναύπακτο το Σάββατο 25 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Στρατηγικής και Πολιτιστικού Σχεδιασμού του Δήμου των Δελφών προσκαλεί τους σπουδαστές και τους φοιτητές του Καλλικράτειου Δήμου Δελφών σε συνάντηση γνωριμίας με ακαδημαϊκούς δασκάλους του Δήμου Δελφών στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου της Άμφισσας στις 26 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Η συνάντηση έχει τίτλο «Πνευματικό αντάμωμα».